Ακτιβιστές και εμπειρογνώμονες από τη Βρετανία ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών μετά τον Brexit. Μια ακτιβίστρια είπε ότι μετά το δημοψήφισμα υπάρχει μια αίσθηση διάκρισης εναντίον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στη Βρετανία. Είδαμε μερικές αγγελίες για εργασία που έγραφαν μόνο για Βρετανούς. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να νοικιάσουν σπίτι, να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο ή κάποιες φορές δεν δίνονται καν δάνεια, γιατί οι τράπεζες θέλουν να ξέρουν αν ο κόσμος θα μπορεί να παραμείνει στη Βρετανία ή όχι. Η ομάδα που αποτελείται από 3 εκατομμύρια μέλη θέλει μια γρήγορη συμφωνία για τα δικαιώματα των πολιτών και μια απλοποιημένη διαδικασία για άδεια παραμονή στη Βρετανία. Ένας δικηγόρος που ασχολείται με θέματα μετανάστευσης είπε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για την ενημέρωση των Ευρωπαίων. Η κυβέρνηση ενημέρωσε τους πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να εγγραφούν για ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτό ήταν. Συμβουλεύω τους πελάτες να λαμβάνουν πλήρες πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις για μόνιμη διαμονή σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, εάν μεταναστεύουν μόνιμα σε διάστημα 2 ετών ή πώς αλλιώς μπορούν να επηρεαστούν, εάν μπορούν να αποκτήσουν βρετανική ηθαγένεια και ούτω καθεξής. Οι περιορισμοί της μετανάστευσης θα προκαλέσουν απώλειες για τη βρετανική οικονομία, είπε ένας εμπειρογνώμονας της PwC στη διάσκεψη. Το έλλειμμα θα αγγίξει σε περίπου 5 χρόνια. Του 230.000 ανθρώπου, το μέγεθο μια πόλη όπω το Λούτον. Έτσι, στο Λονδίνο και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάρξουν τεράστια κενά που πρέπει να καλυφθούν λόγω τη πιθανή απώλεια μεταναστών. Και τα ίδια δικαιώματα θα πρέπει να ισχύουν και για του Βρετανού πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.